Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι σε ζωντανή μετάδοση. Δόξα Κατοκοπιάς Άγια Νάπα, ο πρώτος αγώνας της 13ης αγωνιστικής του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Στο Μακάρι της παίζει πλέον ως αμυντικό χαφ. Στο νέο σχήμα του Κρις Μάρεβιτς μετά την αλλαγή με την είσοδο του Πάολο Γιώργε. Διώχνει ο Λεωνάρντο. Ψιάνος. Μακριά από τον Λεωνάρντο και πάλι. Ο Άμπρος προσπαθεί να βάλει πίεση. Ο Ρόχας κερδίζει την κεφαλιά. Δυναμώνει η βροχή. Και το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. 1-0 υπέρ της Δόξας από το 33ο λεπτό. Ζωντανή μετάδοση από την Cita Vision προσφορά του έτοιμου καφέ Mr. Brown. Σε λίγο στις 7, Νέα Σαλαμίνα ο Θέλος, ζωντανά από την Cita Vision. Αύριο Ανόρθωση Ομόνια και Εθνικός Άχνας ΑΕΛ και τα δύο παιχνίδια. Εκτέλεσε Παναγιώτοφ στον Ψιάνο. Μπάμπα. Ξανά ο Ελλαδίτης. Απέφυγε τον Σιόντι. Βρήκε τον Χάμπερ. Φούσκο για τον Ρομούλο. Ο Γκονζάλε. Πάσα απέναντι για τον Χάπερ. Πέρασε η μπάλα και έφτασε στον Μπάμπα. 3-4 παίκτες της Αγίας να μας περιμένουν απέναντι. Πάολο Γιώργες, βλέπετε, ζητάει και την μπάλα. Δεν μπορεί να τρέξει. Όμως κέρδισε εκεί την κεφαλιά και η Δόξα έχει προϋποθέσεις εδώ. Με τον Γκίλ έχει βγει νομίζω. Γιώργης. Περνάει απέναντι ο Νεκτάριος Γιώργης. Γίνεται το σούτ. Έπεσε εκεί. Μπάμπα. Θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή του Σιδεράκη που βγαίνει. Χάνει. Μάρτσεφ. Καλή άμυνα από τον Γκονζάλες. Τρέχει ο Φερνάντες. Αντωνίου στον Μπάμπα. Μεγάλη πάσα για τον Κολοκούδια. Η κεφαλιά προς τα πήγια. Νάπα κάνει την ίστατη προσπάθεια. Κύριος Αναστασίου. Ενώ ο Γιώργε κερδίζει την κεφαλιά. Δεν δείχνει πρόθεση προς το παρόν. Να σφυρίξει την λήξη. Σφυρίξει για τελευταία φορά. Η Δόξα παίρνει μια σπουδαία νίκη. Τη δεύτερη της στο πρωτάθλημα. Προσπερνά την Αγία Νάπα. Αφήνει την τελευταία θέση. Φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλοι συνδρομητές της PrimeTel, καλό απόγευμα σε όλους όσοι τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Εδώ στο γασιπείο που η Ομόνια υποδέχεται την Αγία Νάπα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σαν ο Κώστας Νικολάου, θα έχει για βοηθούς τους Μάριο Καλογύρου και Σταύρο Πελέκη. Τέταρτος διαιτητής είναι ο Λούκας Σωτηρίου. Και παρατηρητής διαιτησίας ο Παναγιώτης Γερασίμου. Οι συνάδελφοι είναι κάτω στον αγωνιστικό χώρο. Να πάμε μια με την κλασική εμφάνισή τους, την πράσινη, και το ίδιο και η Αγία Νάπα με τις πορτοκαλί φανέλες και τα μαύρα σορτσάκια. Καθιερωμένος χαιρετισμός μεταξύ των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων. Αυτή θα είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες θα τεθούν αντιμέτωπες σε αγώνα πρωταθλήματος. Μαζεμένοι και οι παίκτες της Αγίας Νάπας. Όπως είδαμε εδώ ο Γιώργος Κοσμά, ο προπονητής, τρίτο επίσημο παιχνίδι, δεύτερο τον Παναγιώτοφ και τον Χάπερ να είναι πάνω από την μπάλα. Σέντρα λοιπόν στο παιχνίδι. Ο Ψιανός έκανε μια παλιά τον Μάρτσεφ, κατεβάζει μπροστά του, έχει τον ακούει στα πάτσε. Θα περάσει τώρα την μπάλα για τον Ψιανό. Η σέντρα του Ψιανού. Ο Φουσενί Μπαμπά, όπως ακούσαμε από τον Ισίφορο, και ο Γκαρσία, όπως ακούσαμε από τον Βόρη. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Πρώτα θα γίνει για την Αγία Νάπα με τον Ντάνιελ Χάπερ να αποχωρεί.
εμφανίσει πρόθεση για να κρατήσει πλέον το σκορ ο Γιώργος Κοσμά. Και Μόνη. Γκαρσία κράτησε ο Ισπανός. Η σέντρα του για τον Ποτέ πέρασε, έδιωξε ο Ψιανός. Ο Γκρικαλασβίλη μαζεύει και θέλει στήριγμα. Κρατάει ο Γεωργιανός. Για τον Ποτέ άφησε για τον Ρούμπιο. Η πάσα του δεν πέρασε για τον Γκαρσία. Ο Αρέστη. Σόντα Γκρικαλασβίλη στο κόρνερ. Και πάλι με άμυνα ζώνης η Αγία Νάπα. Εκτελεί ο Γκρικαλασβίλη. Βγήκε άμυνα, η μπάλα πήγε στο Ράμος. Ο Πορτογάλος έκανε μια τρίπλα, δεν μπορεί να... Τώρα αγγίζει κι άλλο την άμυνα. Ετοιμάζει τον Ρόχας, ακόμη ένας αμυντικός. Δεν ξέρω αν θα βγάλει αμυντικό. Θα δούμε. Θα δούμε ακριβώς ποια θα είναι. Ο Ρόχας μπορεί να παίξει και δεξί μπακ. Θα δούμε ακριβώς ποια θα είναι η αντίδραση. Ομόνια μπροστά με Λοπιανίτσε, Συρτά. Το σουτ που γίνεται μπάλα κοντράρι στον Σκαραμοτσίνο. Η σέντρα στην περιοχή είναι καλή. Απόκρουση από τον Αντωνίου που επέστρεψε. Ο Μπαμπά, ο Ψιανός. Παναγιώτοφ θα χάσει από τον Σκαρ. Συμπληρώνουμε όπου να είναι τα 90 λεπτά του παιχνιδιού. Να δούμε και πόσα λεπτά θα έχουμε καθυστερήσεις. 5. 5 λεπτά καθυστερήσεων τα οποία έχουν αρχίσει ήδη να μετράνε. 5 λεπτά στην διάθεση της Ομόνιας να αποτρέψει μια ήττα σοκ στο Γασιπί. Και 5 λεπτά μακριά για την Αγία Νάπα να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη. Ακουσταπάτζε. Παλιά ο Μάρτσεφ έκοψε. Στεπάνοφ. Γέμισμα λίγο έξω από την περιοχή. Ο Μπαμπά ψηλά έκοψε και ο Μάρτσεφ. Γρήγορα ο Λοπιανίτσε. Θα δούμε αν η Ομόνια έχει χρόνο να εκδηλώσει άλλη μια επίθεση. Ο Γκαρσία κατεβάζει πλασάρι στην αγκαλιά του Αθανασίου. Άλλοι πανηγυρισμοί για την Αγία Νάπα που φτάνει στην πρώτη φετινή της νίκη επί ενός πολύ μεγάλου αντιπάλου και το πανηγυρίζουν έξαλλα οι παίκτες τους. Πρώτη νίκη στο Άι με καλή ψυχολογία στα ντέρμπι και να πετύχει μια νίκη. Μένει στους 13 βαθμούς. Και εδώ οι πανηγυρισμοί των νικητών. Με τον Γιώργο Κοσμά. Μετράει μια ήττα και μια νίκη. Ήττα σοκ στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ με 5-2. Την έδειξε όμως θεωρητικά να την ξεπερνά. Αφού ακολούθησαν δύο σπουδαίες νίκες, κυρίως εκείνη κόντρα στην Λοκομοτίβη 4, που έφερε και την πρόκριση στο μίλου του Ιωραπαλή για την ομάδα της Λεμεσού για δεύτερη διαδοχική σεζόν. Απ' την άλλη, η ομάδα της Αγίας Νάπας είναι μία από τις 4 ομάδες που ακόμη δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκης. Η Αγία Νάπα, η οποία δεν έχει νίκη, όπως και η Ανόρτ Σαγκόη. Χάθηκε η μπάλα για τον Απόλλωνα. Ελέγχουν οι φιλοξενούμενοι με τον Φούσκο. Να γυρίζει την μπάλα από Ψιανός. Ο Παπουλής για τον Σαγκόη. Ο Αργεντινός σήκωσε το κεφάλι. Ο Μπαμπά όμως θα κόψει αφού η μπάλα δεν έφτασε στον... Και μεγάλη παλιά ψάχνει να βρει τον Κολοπούδια. Δεν πέρασε. Φούσκο θα γυρίσει πίσω, όμως ο Μπαμπά δεν θα προλάβει να σώσει το πλάγιο. Μαζί μου και ο Μιλένκος Πόλιαριτς, όπως πάντα. Λίγο αλλάζουν την μπάλα. Αγγελή. Μούλτερ. Τον έκλεισε ο Φούσκο. Ο Μπαμπά βγήκε πρώτος. Το πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα. Χαντανή. Ρομπέρτε λίγα. Η μπάλα σκάει στην περιοχή. Ο Παπουλής, ο Ατράντε το σούτ, αδύναμο, εύκολα. Ξαναβλέπουμε
Εδώ δεν έγινε καλή απόκρουση. Ουσιαστικά ο Μαρκός και δέχτηκε την μπάλα στο πρόσωπο. Ο Παπουλής που μάζεψε ήδη τον Ατράντε, αλλά υπό την πίεση του Φούσκο που γύρισε, δεν μπορούσε να κάνει το σούτ όπως θα ήθελε. Σε ζωντανή μετάδοση τώρα, ο Κολοκούδιας θα πάρει φάουλ από τον Αγγελή. Ο Ρέζεκ είναι εκεί, ο Παπουλής πάει μόνος. Θα κάνει την σέντρα, ο Αθανασίου δεν βγαίνει, ο Παπά πήγε να διώξει νομίζω από την άλλη, έχω την εντύπωση. Πάντως ενήργησε σωστά, εν πάση περιπτώσει, γιατί εκεί Μιλένκο νομίζω διώχνει σε κόρνερ, έτσι. Εντάξει, αν είχε μαλλιά μπορεί να βρει και καλά καλύτερα μπάλα, αλλά στο τέλος... Από την κίνηση μου φάνηκε ότι ήθελε να διώξει από την άλλη. Έξω δεν πήγε μέσα, σωστό. Στο 16 και το 0-0 παραμένει με τον Απόλλωνα μετράει να δοκάρει και άλλες δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Εκτέλεσε ο Γάλλος, πέρασε η μπάλα και από τον Αγγελή Χαραλάμπους, αφήνει για τον Ρομπέρ. Ο Μπαμπά βγαίνει να τον κλείσει. Στήριγμα του Χαμτανή. Κινήθηκε και ο Σανγκόη και ο Μεριέμ. Δεν μπόρεσε να βρει κανένα εκ των δύο. Και τώρα η Αγία Νάπα. Με τον Φούσκο. Μπαμπά. Σταθάκης. Ατράντε. Χαμτανή. Και του Ραμ. Πήγε μόνος ο Βραζιλιάνος. Για να δω. Ναι, με τα γόνατα για οι δύο. Και εδώ η τελευταία φάση με τον Ψιανό να βγαίνει πρώτος στην μπάλα και να τον σπρώχνει στη συνέχεια ο Ρέζεκ. Θέλει να κάνει το κοντρόλ ο Φούσκο. Πέρασε για τον Μάρκου. Η Σέντρα, ο Μούλντερ θα καθαρίσει. Έρχεται ο Μπαμπά να κατεβάσει και να δοκιμάσει το σουτ. Τελική προσπάθεια για την Αγία Νάπα, νομίζω είναι η πρώτη της, αν δεν κάνω λάθος. Μπορεί να μην ανησύχησε ιδιαίτερα ο Βάλι, αλλά καταγράφεται ως. Στα offset. Έχει βγει δύο-τρεις φορές, και προπονητής που λέει... Να περιμένει, έτσι. Ναι, αλλά όπως... Να δούμε τον Μπαμπά, η σέντρα του για κόρνερ δεν μιλάει ολοκλήρωσα. Όπως είδαμε, όσο λέμε, κάποιοι παίκτες μπορούν να παίζουν σε περισσότερες... Να ανοίγει πολύ και να γίνεται το λάθος ο Αθανασίου. Λίγο έλειψε εκεί να αποβεί μοιραίο το γύρισμα. Η Αγία Νάπα πάντως, η οποία στα δύο της παιχνίδια έχει σκοράρει και στα δύο και έχει δεχθεί γκολ και στα δύο. Όπως και ο Απόλλωνας, ο οποίος πέρυσι είχε νομίζω 15 αγώνες πρωταθλήματος κρατήσει ανέπαφη την εστία του Βάλε. Φέτος στα τέσσερα παιχνίδια σε Κύπρο και Ευρώπη έχει δεχθεί γκολ και στα τέσσερα. Ακριβολογούμε, έχει δεχθεί. Ο Μιλένκος Πολιάριτς λογικά θα πρέπει να περιμένουμε τον Απόλλωνα να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό ψάχνοντας ένα δεύτερο γκολ και την Αγία Νάπα αν αυτό το 1-0 παραμένει σε κάποιο στάδιο του δεύτερου. Ο Μεριέ, μεγάλη παλιά με στόχο τον Τουράμ στα όρια της περιοχής του Αθανασίου θα μπλοκάρει. Ο οποίος όμως από τη σύγκρουση με τον Μπαμπά δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα, γι' αυτό πέταξε την μπάλα έξω για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εδώ. Από την σύγκρουση τον βρήκε. Ο Σταθάκης για τον Μπαμπά. Φιλ Γκέιτ. Έκοψε ο Μούλντερ. Τρέχει ο Μάρκου, πιο κοντά ο Λόπες. Ψηλά, ο Μπαμπά έκοψε, ανοίγει στον Λόπες. Ο Λόπες απέναντι από τον Μπεμπά προσπείται, δίνει για τον Μεριέμ, η σέντρα θα κοντράρει στον Μπαμπά και θα παραχωρήσει κόρνερ. Ο Απόλλωνας φτάνει σε μια αγχωτική νίκη, η οποία βεβαίως μπορεί να δίνει τρεις βαθμούς, αλλά σίγουρα περίμεναν διαφορετική.